Ήταν πολύ ευτυχισμένη στο μη. Θα τη θυμάμαι για πάντα. Και εκείνος έτσι θα ήθελε. Σε συμπαθούσε πολύ, το ξέρεις. Μου το είχε πει. Τι σου είπε? Καλύτερα να μην τα σκέφτομαι τώρα. Πουνάει. Σε πειράζει να στα πω κάποια άλλη μέρα? Είσαι κάπως καλύτερα τώρα? Ναι. Είδα πολύ καλά όταν είμαι κοντά σου. Τον σου μιλάω. Μην φύγεις. Αν θες. Πώς τους βλέπεις? Ωραία ζευγαράκια. Σου συστήσω το Σταύρο, το Χαλκιά. Είμαστε συμπιθητές στο πλήρες. Το ξέρω το Σταύρο. Το συνάντησα στο τάφο του παππού σου και τα είπαμε λίγο πριν. Θα γνωρίζεις βέβαια ότι η τύχη του εξαρτάται από σένα πια. Μην ανησυχείς για τίποτα. Ό,τι αποφάσει ο πατέρας μου και το ίδρυμα αυτό θα ισχύσει. Άρα, ναι. Μήπως ήρθε η ώρα να φύγουμε? Ναι, πάμε σιγά σιγά. Τι συμβαίνει μαζί σου, τι? Όλα παρά έκανα. Άντε βρε μπαμπά, με φέρνεις σε δύσκολη θέση. Συγχαρητήριά μου, κυρία Μαλτέζο. Ευχαριστώ, κούκλα. Εμείς θα τα πούμε αύριο, στο κολέγιο. Έγινε. Πώς είσαι? Καλά, με το Χαλκιά τι λέγατε? Τίποτα, τα τυπικά. Τώρα με ρωτάς, Άρη. Τι σκέφτεσαι? Έλα, αφού δεν μπορείς να κρυφτείς, πες το. Ό,τι και να πω τέτοια ώρα θα είναι λίγο άκυρο. Αλλά εντάξει, όλο το σκηνικό με την κηδεία μου φάνηκε λίγο κάπως. Έτσι το είδα, έτσι το λέω. Δεν μπορώ να το κρύψω. Κατάλαβα. Εννοείς το σκηνικό με τον Άρη? Εντάξει, οι άνθρωποι είχαν το πένθος τους, αλλά μήπως ξανύχθηκε λίγο παραπάνω. Καλά έκανες και δεν το έλεγες, γιατί είναι άσχετο. Και άσχετο. Είχε πέσει πάνω σου και δεν έλεγε να ξεκολλήσει. Μα και εσύ με τη Χρύσα το ίδιο έκανες και είναι λογικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι είναι παραπάνω εκδηλωτικοί. Για λόγους συμπαράστασης. Αυτό είναι, μήπως βρέθηκε ευκαιρία. Κυρία, δεν τρέχει κάτι με τον Άρη. Ναι, καλά. Είσαι καλά, δεν περίμενα να σε πειράξει. Πες με υπερβολικό, αλλά ζωρίστηκα. Μπορεί να φταίει και το ότι έχει καλώσει η κατάσταση μεταξύ μας. Να σου πω κάτι, πέρα από τον μπέρδαμο με τη Μαρία, και εγώ αισθάνομαι κάπως παράξενα. Έχω δεύτερες σκέψεις που με εμποδίζουν. Τι σκέψεις? Δεν νομίζω ότι είναι το κατάλληλο μέρος για τέτοιες κουβέντες. Ωραία, πού να πάμε? Θα μπορούσαμε να πάμε σπίτι μου. Θέλεις? Δεν είναι δυνατόν. Δεν φανταζόμουν ποτέ πως θα ψάξεις τα πράγματά μου. Συγγνώμη, μου έχει πάει στη φάρμα της τώρα. Πρέπει να είναι ωραία, και εσύ έχεις πάει? Εγώ όχι, αλλά έχει πάει η Φέη και μου έχει πει ότι είναι μαγικά. Α, ο Φέη είναι μαγικά. Γεια! Γεια! Λοιπόν, σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Το κρασί το κέρδισα σε μια λοταρία στην οικολογική. Αλλιώς αλκοόλ δεν βάζουμε στο σπίτι. Κάθισε. Προσπαθούσα σε όλη τη διαδρομή να καταλάβω τι σε απασχολεί. Πάντως δεν έψαχνα αφορμή να σε μεθύσω και να σε εκμεταλλευτώ. Όχι, θα με χάλαγε. Απλά ήσουν πολύ σοβαρή για να το αγνοήσω. Καταρχήν, στην υγεία μας. Η ιστορία με τη Μαρία δεν έχει τελειώσει ακόμα οριστικά. Και αυτό με κάνει να αισθάνομαι κάποια ανασφάλεια. Θα τελειώσει. Και ούτως ή άλλως, εσένα θέλω. Τι? Να με πιστεύεις? Θέλω να σε πιστέψω, αλλά φοβάμαι. Όσο καιρό βγαίναμε δεν μου είχες πει τίποτα για τη σχέση σου. Ότι υπάρχει κάποια άλλη για να με ενδιαφέρεις. Εντάξει, ούτως ή άλλως οι άντρες κάνετε πάντα αυτό που σας βολεύει. Ήθελες πρώτα να δεις πώς θα πάει το πράγμα μαζί μου και μετά θα αποφάσιζες αν θα χωρίσεις με τη Μαρία. Καλά, δεν είναι έτσι ακριβώς. Ναι, αλλά και εγώ τι να υποθέσω. Δεν ήξερα τι να σου πω. Ότι βγαίνουμε μαζί, αλλά υπάρχει κάποια άλλη. Να σου πω, γιατί την κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα?
ξέρεις κάτι. Και να μου έλεγες για τη Μαρία στην αρχή. Δεν θα μπορούσα να κάνω πίσω. Δεν αισθάνομαι και πολύ περήφανη που το λέω αυτό. Αλλά νομίζω ότι ήταν πάντα πιο δυνατό από μένα. Κι εγώ έτσι νιώθω. Γι' αυτό σου λέω, ας τα παλιά. Πάνε. Τώρα είμαι εδώ, μαζί σου. Νομίζω ότι το κρασί δεν ήταν πολύ καλή ιδέα, ξέρω, Σφύρι. Αλλά έχω ετοιμάσει κάτι, περίμενε. Λακία που δεν τηλεφώνησα, ε. Τι λες, θα νομίζω ο άνθρωπος ότι αφήνουμε το σπίτι μία στην άλλη να αλλάξει και τηλεφωνούμε για σειρά. Τι ψέματα είναι. Φρύνη. Κάτσε, Φρύνη, θα την κάνω. Όχι, όχι, άστο καλύτερα, θα πάω εγώ στο δωμάτιό μου. Θα ήθελα να μείνεις, αλλά καταλαβαίνεις, δεν ζω μόνη μου εδώ. Καταλαβαίνω. Απλά την επόμενη φορά κανόνισε καλύτερα το πρόγραμμα με τη Φρύνη. Μην έχουμε τα ίδια. Να στο πάνω μου. Η απειλή δεν υπάρχει πια. Και πώς έγινε, για λέγε. Καλή είσαι. Τσάμπα reality. Ο άνθρωπος που με κυνηγούσε και μου έκανε τόσο μεγάλο κακό χάθηκε. Χάθηκε. Δεν ζει πια. Κυδεύτηκε σήμερα το πρωί. Οπότε η ζωή μου είναι όπως πριν.